Είναι μαζί μας η βουλευτής του κόμματος, η κυρία Μαρία Κομνηνάκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλο. Είδατε την ρύθμιση που έρχεται, κυρία Κομνηνάκα. Ποια είναι η άποψή σας? Την είδαμε, μας είχε προετοιμάσει κατά κάποιο τρόπο και ο κύριος Βορύδης στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής. Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε ότι στην συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αλλάζει η ουσία της τροπολογίας που είχε ψηφιστεί ένα μήνα πριν, που το ΚΚΕ από τότε είχε ταχθεί αρνητικά, γιατί ακριβώς με τις διατυπώσεις που είχε στο νόμο θεωρούμε ότι άνοιγε πολύ επικίνδυνους δρόμους για να γενικευτεί μια τέτοια διαδικασία και σε βάρος άλλων κομμάτων, σε μια λογική που υπάρχει και έχει εκφραστεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση της απαράδεκτης ταύτισης. Αυτή η θεωρία δύο άκρα και τα λοιπά. Η θεωρία δύο άκρα και λοιπά. Εμάς, η σημερινή, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο ενίσχυση του τμήματος, ενίσχυση της, του οργάνου που θα κρίνει επί της νομιμότητας ή όχι της συμμετοχής των κομμάτων, να το πούμε έτσι συνολικά, στις εκλογές, μας δημιουργεί ανησυχία. Γιατί στην πραγματικότητα γεννάται ένα ερώτημα. Τι είναι αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι πέντε δικαστές, ανώτατοι δικαστές που τώρα θα το κάνουν η ολομέλεια του Αρείου Πάγου? Κατά τη γνώμη μας, στην πραγματικότητα ενισχύεται αυτή η δυνατότητα στην οποία έχει επισημάνει το ΚΚΕ να προχωράμε σε ένα πιο γενικευμένο έλεγχο στα εσωτερικά των κομμάτων, της λειτουργίας τους, τις δράσεις τους κλπ. Και μάλιστα αξιοποιώντας, αν θέλετε, στοιχεία που θα συλλέγουν από, όχι μόνο από δικαστικές, αλλά και όπως γράφεται στο νόμο, από μια σειρά άλλες δικαστικές και άλλες αρχές. Για παράδειγμα την ΕΕΤ, για παράδειγμα την ασφάλεια. Α, έχει αναφορά και περί άλλων αρχών. Δικαστικές και άλλες αρχές θα μπορεί να ζητήσει στοιχεία ο Άριος Πάγος προκειμένου να θεμελιώσει την άποψή του για ποιο πράγμα, ότι ένα κόμμα δεν εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Μάλιστα. Τι επιβεβαιώνεται, και επαναλαμβάνω, ότι εμείς εξ αρχής είχαμε ασκήσει κριτική ότι αυτό το είδος γενικεύσης ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους και, αν θέλετε, με έναν τρόπο επιβεβαιώνεται ότι σήμερα αξιοποιείται αυτό το ναζιστικό μόρφωμα για να ενισχυθεί ένας τέτοιος μηχανισμός που αύριο μεθαύριο μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλο είδους στοχεύσεις. Γιατί ενώ αυτό που η ίδια η ζωή επιβεβαίωσε, ότι αυτού του είδους τα μορφώματα δεν μπορούν να απομονωθούν μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις και γι' αυτό υπό το βάρος των εξελίξεων κάθε τρεις και λίγο έρχεται η κυβέρνηση να νομοθετεί μία επιπλέον, υποτίθεται, διαδικασία για να μπορέσει να βάλει εμπόδιο σε ένα κόμμα που αξιοποιεί διάφορα παραθυράκια και με ανοιχτό τρόπο για να εκμεταλλευτεί τα κενά του νόμου και να μπορέσει να κατέλθει στις εκλογές. Εμείς θεωρούμε ότι με νομοθετικές ρυθμίσεις, λοιπόν, δεν αντιμετωπίζεται αυτή η ναζιστική αποκρουστική ιδεολογία, πολύ περισσότερο όταν, αν θέλετε, το κρίσιμο και το ζητούμενο είναι μόνο το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος που εμφανίζεται σήμερα ως αρχηγός του κόμματος είναι καταδικασμένος για την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης, και το ίδιο, τη ίδια ναζιστική ιδεολογία και δράση που, αν θέλετε, είναι από μόνη της μια εγκληματική και εχθρική ιδεολογία. Και βέβαια, και απ' την άλλη, θεωρούμε και σε ένα βαθμό υποκριτικό το ενδιαφέρον αυτών που σήμερα κόπτονται εν ώψη των εκλογών, υποτίθεται να ορθώσουν εμπόδια στην ναζιστική κλιματική οργάνωση, όταν μέχρι σήμερα δεν επήρανε τα μέτρα που έπρεπε
για να, να έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, ώστε αν θέλετε να μην υπάρχει και λόγος συζήτησης τόσα χρόνια μετά για το αν θα μπορούν να συμμετέχουν ή όχι στις εκλογές αυτοί οι καταδικασμένοι. Κυρία Κομνινάκα, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.